ούτε στην Ουγκάντα δεν είναι έτσι. Ούτε τα απαραίτητα φάρμακα για την υγεία τους δεν μπορούν να πάρουν πια οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και την φετινή χρονιά. Με τις συντάξεις τους να έχουν μειωθεί σημαντικά, ακόμη και μια επίσκεψη στο γιατρό έχει μεγάλο κόστος, επισημαίνουν οι ίδιοι, καθώς το εθνικό σύστημα υγείας δεν τους καλύπτει επαρκώς. Πληρώνουμε γιατρούς, πληρώνουμε όλα. Παλιά δεν πληρώναμε του δημοσίου που είμαστε εμείς. Δεν πληρώναμε. Δεν είμαι ικανοποιημένος καθόλου. Διότι εγώ ήμουνα στον ΟΤΕ και αυτό ήταν 40 χρόνια, 35 χρόνια υπηρεσία. Και είχα ιατρική περίθεια από την Καλή και πλήρωνα μέχρι το 89 δεν πληρώναμε ούτε συμμετοχή. Μετά το 89 πληρώναμε 25%. Τώρα πάω παίρνω φάρμακα και κάνω 100 ευρώ και δίνω 55-40. Γιατί? Κανονίζουμε, κάνουμε, έχουμε εργένηση, είμαι, παίρνω μια συνταξιδοτική, ανάπηρος είμαι, κανονίζω και με 40 λεφτά. Αν και η υγεία θεωρείται πρώτη προτεραιότητα για όλο τον κόσμο, ελάχιστοι είναι αυτοί που πραγματικά προσέχουν τον εαυτό τους και χαρακτηρίζουν άσχημη την εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων. Είναι τώρα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και διαλύσανε, έχουν σαμποτάρει τα δημόσια νοσοκομεία και πλημμυροδοτείται να πληρώνεις. Θες να κάνεις μια εγχείρηση, ραντεβού ή πρέπει να πληρώσεις, ξέρω. Έχουμε τελείως απογοητευτεί. Δύσκολα, παιδί μου, δύσκολα είναι, δύσκολα. Σε στέλνες ιδιώτες. Και πότε θα λοιπόν... Δεν φτιάχναμε ποτέ. Οι μισθοί πέσανε. Γιατί δεν μας κρατάνε στα νοσοκομεία. Πάρα σε στέλνει στον ιδιώτη. Άστα. Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για ενίσχυση του συστήματος υγείας. Νομίζω ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια η οποία απέδωσε εξισορρόπησης του συστήματος το οποίο είχε φτάσει σε σημεία διάλυσης, μπορώ να πω, μέχρι το 2014, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Ήδη το σύστημα έχει ενισχυθεί με περίπου 1.000 άτομα προσωπικό σε παγκρίτιο επίπεδο. Έχουν αγοραστεί, έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από πολύ σοβαροί εξοπλισμοί και επεκτάσεις τμήματων σε όλη την Κρήτη. Με το σύστημα αυτό δεν ζει ο άνθρωπος εδώ ορθολογικά. Το νομίζω τον πολίτη για σκουπίδια τον έχουν τον πολίτη. Έχει το σύστημα πολύ τελείως διαφθαρμένο. Δυστυχώς είμαι ασφαλισμένος από το εξωτερικό. Ασφαλισμένος και με το ΙΚΑ. Και δυστυχώς, αλλά καλύτερα στο ιδιώτη. Πάντως, αρκετοί είναι αυτοί που παραπονιούνται για το σύστημα υγείας της χώρας που δεν είναι σε καμία περίπτωση, όπως λένε, εξυγχρονισμένο και ταλαιπωρεί ακόμη και όσους πρέπει να κάνουν μια απλή εξέταση.